και τα πάντα πληρώνουν. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης και λίδος και σώσον αγαθέτες πληθάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ. Θα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, του Επισκόπου ημών Κλήμεντος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητου. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Απόστηλων το έλεος σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ενίσχυσον την δούλη σου ταύτην εις την προκειμένην διακονίαν του λαού σου, ίνα καλώς διακονίσασα από λάψη του μισθού των πιστών και φρονίμων οικονόμων εν τη ημέρα της ανταποδόσεώς σου της δικαίας. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδου να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξαση ο Θεός και ελπίσιμον δόξαση, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψε στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Πότριον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Είδαμε την ορκομοσία της κυρίας Φάνου Γιώργο, είναι η πρώτη γυναίκα, ναι, ο Υπουργός, είναι η πλέον γεγονός. Και έτσι, νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε ότι στις 13 Φεβρουαρίου του 2015 η Βασιλική Θάνου, εκ μέρους όλων των δικαστικών της χώρας, με την ιδιότητα της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, με την οποία τον καλούσε να παρέμβει προς τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα και στις κυβερνήσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών υπέρ των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης για να βρεθεί λύση η οποία θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη χωρίς την παράταση του μνημονίου, χωρίς μέτρα λιτότητας
μια λύση, όπως έλεγε η ίδια στην επιστολή της, η οποία θα επιτρέψει τον ελληνικό λαό να ξαναβρει την αξιοπρέπειά του. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε τις υπογραφές και εσύ σχολιάζεις. Είναι και Χρύσα στην τηλεφωνική γραμμή. Χρύσα. Η κυρία Θάνου υπογράφει τώρα το πρωτόκολλο της ανάλυσης των καθηκόντων της. Είναι πλέον υπηρεσιακή πρωθυπουργός της χώρας. Οδηγεί στη χώρα σε εκλογές. Θα πάει σε λίγο να παραλάβει το μεγάλο Μαξίμου, έτσι. Θα παραλάβει και αμέσως μετά θα ανακοινώσει τη σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης, η οποία, όπως είπαμε, θα ορκιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα την ώρα που υπογράφει. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Τον περασμένο Μάρτιο, στις 9 του μήνα, τιμήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων σε ειδική συνεδρίαση για τις γυναίκες που έχουν διακριθεί στον αγώνα για ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, δικαιώματα, αξιοπρέπεια. Στη συνεδρίαση εκείνη η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου την προσφώνησε, την είχε καλέσει στο Βήμα, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις της Ένωσης Δικαστών σε αυτή την κατεύθυνση, εισαγγελέων. Και ήταν από τους δικαστικούς που είχαν καταδικάσει την επιβολή χαρακτηρισμού στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ήταν από τις κορυφές αποφάσεις που πήρε ο δικαστικός η κυρία Φάν. Βεβαίως έχει διακριθεί με πολλές διακρίσεις στον χώρο της και διορίστηκε πρόεδρος του Ρήμου Παύλου από την παρούσα κυβέρνηση. Είναι γεννημένη στη Χαλκίδα. Έχει γεννηθεί στη Χαλκίδα, πτυχιούχος της νομικής και μεταπτυχιακές στο Παρίσι. Πρέπει να είναι Σορβόνη. Στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Τώρα μιλάει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε δεν να ακούμε τι λέει. Όχι, ούτε και εγώ πολύ κοντά ακούω. Δεν ακούμε τι λέει. Το ξέρω. Είναι έτσι τα πράγματα.